Καλά, πάνε καλά, αρέσει. Αυτοί εκεί πέρα στην κυβέρνηση πάνε και αγοράζουν χοντζάμα πλικά συστήματα και σύγχρονα πολεμικά αεροπλάνα με τα λεφτά του Κοσμάκη, όταν υπάρχει σίγουρη λύση από την Αμερική. Ποια είναι? Κάνουμε εισαγωγή 5.000 μίνι πουλιών από τον ποταμό Χάνσον της Νέας Υόρκης και τα μολάμε πάνω από το Αιγαίο. Ξέρεις εσύ μου, στα χρυτικά νησιά, ναι. Θα πέφτουν τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα γάμο σαν τις μύγες. Κρά και χαρά! Τα κοράκια στην ταρά! Με χαρμόσυνα ματάτα! Αισιόδοξα κεφάτα! Κράζουν όλο σιγουριά! Πέντες πάμε μια χαρά! Νέος και σαραστηρό! Λες να πει καμιά συγγνώμη! Να οι φιέστες, να ταρώ! Μας και ακολουθεί το σοκ! Χονιγκουδιανή ταινία! Να είναι μούφα μαλά! Στα δικά μας οι χαρές! Τέρμα οι απαγωγές! Το μέκα χάνει θεατές! Το σώμα πάει διακοπές! Κι όμως κρά και πάλι κρά! Πιάσαν άλλη τα βιολιά! Δεν είναι εδώ Αμερική! Αλλαγή θεσσαλική! Τσάρκα βγήκαν τα τρακτέρ! Στην εθνική σβήνουν μοτέρ! Ο παπαθά με πυγμή και παπί κυκλοφορεί! Κάνει πίνε ελιγμού και ξανά λογαριασμού! Μα η πασχέτα δεν του βγαίνει! Και ο αλμούνια περιμένει! Κρά και χαρά! Τα κοράκια στην ταρά! Ο βλαδί που ρωτάει! Και ο εμί που μεθάει! Τα έχουν παίξει ρε παιδιά! Η χώρα αυτή που πάει! Και τώρα αρχίζει το Greek Anatomy. Για άλλη μια φορά, το ιατρικό team του Dr. Κωστάκη προσπαθεί να σώσει την ελληνική οικονομία. Πού, πού, χαλκομανία την έχουμε κάνει. Γιατί δεν την αφήνουμε να πεθάνει, να βρει τον πελά σου και να αναλάβω εγώ, ρε δόκτωρα Κωστάκη. Βοηθέ τώρα, έχω την αμυδρά εντύπωση πως δεν βοηθάς και πολύ. Έχεις το νου σου στο φακελάκι. Στο φακελάκι με το σταυρό, στο μπλε το παραβάν. Τι χάνω ρε γαμότι, βοήθα τώρα. Εντάξει μωρέ, μην τρελαίνεσαι. Τι λες τώρα, πάει οικονομία, ψυχοραγεί την τρέλα μου μέσα, βοήθα σου λέω. Δεν μπορώ. Τι λες. Έχω πάει κομμωτήριο. Άσε μας μωρέ τώρα. Δεν θέλω να πιτσιλιστούν τίποτα αίματα. Όχου, δώσε μου γρήγορα ενδείξεις. Ο αλμούνια τι λέει. Σκατά. Έλλειμμα. Πολύ σκατά. Δείκτες ανάπτυξης. Ακόμα πιο σκατά. Ποσοστά ανεργίας. Απόσκατα. Αγαπημένο σου φαγητό. Ο ντάκος. Πρέπει να βρω μια λύση επιγόντως. Αλλιώς ο ασθενής θα τα κακαρώσει. Άκου για να μαθαίνεις ρε Ασιετίδη. Έλα πες μου. Το περιστατικό αυτό χρειάζεται λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Τι μου λες ρε παιδί μου. Λεπτά χειρουργικά χτυπήματα. Αχα. Όπως έκανε και το Ισραήλ στη Γάζα. Λεπτά χειρουργικά χτυπήματα. Αν είναι να το κάνουμε σαν το Ισραήλ θα χυθεί πολύ αίμα. Μιλάμε για πολύ αίμα. Greek Anatomy. Τι, άκου πράγματα. Εβίβα. Ρε μεθυσμένο κοράκι, για σας τους μπεκρίδες διαβάζω. Α, όλα κι όλα, είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Ίνος εφραίνει καρδιάν. Ρε Γκοτζάμ Γιώργος Παπανδρέου πήγε ευνηδιαστικά στην ασφάλεια και βρήκε αστυνομικό πιωμένο. Πιωμένο, σκνήπα λέμε, σκνήπα. Κόκαλο, κουρούμπελο. Υπέροχο, φανταστικό. Ρε, τι λέει ρε κόρα καπάς, καλά κουνουπίδι σου λέει ο αστυνομικός. Και τι του έταξε ο Γιωργάκης για τις εκλογές, καλύτερο σκοτσέζικο ουισκάκι. Συγκεντρώσου Εμίλιε. Ένα καραφάκι ούζο για τον Μπατσουλίνο από εδώ και μια ποικιλία περιποιημένη γκαρσόν. Τι, τον κέρασε και από πάνω ο Γιωργάκης. Εννοείται, είναι ο μόνος τρόπος για να τον δει κάποιος ως καταλληλότερο. Κρά, ρε! Κρά! Ακούσε εκεί ο καταλληλότερος που μου στείλε στον εμποράκο να δείξει ανάστημα στην Ευρώπη. Είμαι ο Παπαθανασίου, ο delivery της αγοράς. Έχω και παπάκι. Αυτή η αγάπη μου έχουν συνηθίσει άλλα μεγέθη. Θέλουν ανθρώπους με επίπεδο, καθηγητές, με ευγενείς ασχολίες, με το τένις τους, τις δροκές τους, με ονόματα που γράφουν, με άλλο αέρα. Πού να φτουρήσει μωρέ τώρα το Πάπα Θανασίου δίπλα στο άλογο σκούφης, αλμούνια. Λύκε μου, καλέ μου, λύκε μου, καλέ. Τι είναι, πουλάκι. Λύκε, τι είναι αυτά τα αλμούνια. Ποια. Τα αλμούνια. Να μιλάς κάτια, πουλάκι, εντάξει, να μιλάς κάτια. Μα τι είπα. Δροπή σου, αλμούνια και βρωμιές. Μα ακούσει να και απαντώ, αλμούνια. Α, εννοείς τον αλμούνια. Ναι, ακούω συνέχεια αλμούνια. Τι είναι ο αλμούνια. Βρε πουλάκι εσύ και η απορία σου, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι ο αλμούνια.
Και ποιος ξέρει? Κανείς! Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Είναι κάτι κακό, κάτι που μας φοβίζει. Είναι, πώς, είναι αλμούνια, είναι αλμούνια. Κράρε, κράρε, αλμούνια, κρά. Πότε θα αρχίσεις να μιλάς, ρε σκασμένο? Μαμ, κακά, πιπί, μαμ, κακά, κακά. Κόψτε φάτσα που είναι και αρχηγός κόμματος. Μίλα, ρε, μίλα επιτέλους. Σημίτης. Σημίτης, κακιά λέξη, κακιά. Πιπέρι στο στόμα του Γιωργάκη. Σεμέτης. Ποιος σου μαθαίνει αυτές τις κακές λέξεις, ρε? Αυτά προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Πώς να προφυλάξεις τα παιδιά της σήμερα ημέρα, φίλες και φίλοι? Βαγγέλης. Βαγγέλης, αυτό είναι, Βαγγέλης. Βαγγέλης που θα πάρει την αρχηγία. Πες το. Βαγγέλης. Ναι, τι θα πάρει, είπαμε? Βαγγέλης, πάρει τα αρχηγία μου. Αφού στο είπα, ρε Αντώνα, ρε. Η μία πίτσα special, η άλλη πεπερώνη. Δεν καταλαβαίνεις, Χριστόπια! Είσαι ο Κώστας? Ναι, ποιος είναι, ρε? Άκου προσεκτικά αυτά που θα σου πω. Από τράπεζα είστε? Δεν ενδιαφερόμαστε. Σταμάτα κι άκου. Έχουμε κάνει μία απαγωγή. Τι? Και θέλω να διαπραγματευτούμε. Ό,τι θέλετε, παραγιά μου. Ποιον έχετε απαγάγει? Τον επίτιμο. Ποιον? Μην ανησυχείτε, Κωστάκη. Είμαι μια χαρά. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε μια χαρά. Θέλω να διαπραγματευτούμε την επιστροφή του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε τι ποσό θα κινηθούμε? Δεν θέλω μπαζάρια. 1 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα μόνο μπορούμε να δώσουμε. Τι? Μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ? Σιγά μην πάρω πίσω κοντζά με επίτιμο μόνο για 1 εκατομμυριάκι. Εγώ έχω έξοδο ως κυβέρνηση, αγάπη μου. Σου προσφέρω τα διπλάσια για να τον πάρετε πίσω αμέσως. Μα γιατί, βρε κύριε απαγωγέα μου? Δεν περνάμε όμορφα παρέα? Σε παρακαλώ, φίλε Κώστα, δεν αντέχω. Λυπάμαι, αλλά δεν θα μπορέσω. Κρατήστε τον καλύτερα. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Κωστάκη, μην ανησυχείτε για μέρα. Μου φέρονται πολύ καλά εδώ και... Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε? Έδωκα και την ευχή μου στα κακόμοιρα αυτά παιδιά. Τους απαγωγείς. Ναι, αλλά δεν θέλαμε την ευχή σου, ρε. Μοιάζεις και λίγο τσαντήρας. Αλλά κατά βάθος είσαι ψυχούλα εσύ. Γουρντου, γουρντου. Δεν θέλω άλλο, βοήθεια. Μια τίμια κάθος πρέπει απαγωγή θέλαμε να κάνουμε. Κολλά επάγγελμα, δεν αντέχω άλλο. Φίλε, με κάτι καλύτερο στη Δημούλα να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ. Είμαι αράκοσμια. Ο καημένος ο κύριος απαγωγέας. Είμαι κουρέλι. Φύγε, σε παρακαλώ. Φύγε. Φύγε. Εμείς δεν φοβόμαστε μήπως πάμε στην κόλαση. Γιατί εμείς τουλάχιστον έχουμε φτιάξει τον παραδεισό μας εδώ. Αμήν, κορόιδα. Ο βλαδί που ρωτάει και ο εμεί που μεθάει. Σας ρωτάνε ρε παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Κρά! Κάθε βράδυ, αγαπούλες μου, μετά τη συνήθεια των 12 στο Sky, τρελίτσες.